Σήμερα χτυπάω το πρώτο μου τατού. Πήρα την απόφαση να χτυπήσω ένα τατού και να είναι χρωματιστό. Θα σκάσω γενικά στη μάνα μου εκεί πέρα την ώρα που δουλεύει για να της δείξω το πρώτο μου τατού χωρίς να ξέρει ότι έχω χτυπήσει τατού ή ότι θα χτυπήσω τατού. Το σχέδιο του τατού είναι αυτό εδώ. Rick and Morty που θα το κάνουμε στη γάμπα και θα πιάσει όλη τη γάμπα και αριστερά και δεξιά χρωματιστό. Custom σχέδιο από το 0. Έχω ξυπνήσει πρωί-πρωί. Είχα όρεξη για αυτό το τατού, οπότε έχω φάει ένα πρωινό για να είμαι έτοιμος γιατί αυτό το τατού σίγουρα θα κρατήσει πάρα πολλές ώρες. Και η αλήθεια είναι παίζει να πονέσει. Όλοι όσοι έχουν χτυπήσει το τατού μου λένε αυτό το πράγμα ότι θα πονέσει. Αλλά εντάξει, μια εμπειρία είναι γι' αυτό. Θα μάθουμε. Φύγαμε να ξεκινήσουμε προς τον Dirty Roll. Πήγαμε στο στούντιο, τσεκάραμε το σχέδιο, το είδαμε πάνω στη γάμπα πώς φαίνεται και ξεκινήσαμε να το χτυπάμε. Πήρε γύρω στις 7 με 8 ώρες όλη η διαδικασία και ο πόνος ήταν αφόρητος. Προσπαθούσα να σκεφτώ άλλα πράγματα για να μπορώ να ξεχαστώ από όλο αυτό. Μετά από 8 ώρες, το τατού ήταν έτοιμο και το αποτέλεσμα απίστευτο. Μετά από 8 ώρες που είμαστε εδώ πέρα, τελείωσε το σχέδιο. Το πόδι μου το έχουμε χτυπήσει. Το τατού το χτύπησε ο κύριος από εκεί πέρα, Dirty Russell. Καλώς ήμουνα. Καλώς, πολύ καλώς. Για πρώτο τατού. Πώς είναι η διεύθυνση εδώ πέρα, εκείνος? Αλεξάνδρου Βόλου 25. Και Dirty Russell, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Τα δικά μου σχέδια. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Πού είσαι, φίλε? Είσαι βρουνιάρης, ξέρεις. Όχι, μα μόλις έκανα μπάνιο. Θα το δεις. Ακραίο! Πότε θα το βγάλεις αυτό? Σε μια μέρα. Ω, θα κάνεις αυτό το TikTok που κάνει ίνξα. Σταμάτα, δεν θα κάνω και... Ωραίο είναι. Θέλεις να το δεις και σε φωτογραφία μου, είναι καλύτερο. Φέρε το. Εγκρίνεις δηλαδή. Το γρό σου. Καλό είναι, παρόλο που έχει χρώματα είναι ωραίο. Απλά σου είπα τι φοβάμαι. Το πώς θα γίνει με τα χρώματα. Κακιά αντίδραση σου πάει. Πολύ κακός. Τι περιμένεις? Act creator. Τι θέλεις να κάνω? Να γίνεις over the actor. Ωρε μαλάκα, τι είναι αυτό το πράγμα? Θέλω να χτυπήσω τώρα. Πω, τι τα τουαζάρα είναι αυτή? Περιβάλλον, δεν μιλάει φυσικά, λέει κάπως, μιλάει πάντα stream. Η φύση έτσι ισχύει. Πώς είναι? Είσαι πολύ άσχημος. Πώς είσαι κανένα μπάνιο? Το έχεις, κάντε like. Πω μαλάκα τώρα χωρίς τη ζελατίνα. Πω μαλάκα. Όχι, όχι. Γιατί την πάτησα έτσι, μάλλον. Ω, μαλάκα, έχει άρρωστα χρώματα. Και έχουν περάσει γύρω στις 6 μέρες από την ημέρα που έχω χτυπήσει το τατού στο πόδι. Η αλήθεια είναι ότι ήταν δύσκολες ημέρες γιατί έπρεπε να το προσέχω πάρα πολύ. Είναι μεγάλο το τατού, οπότε ήθελε πάρα πολύ προσοχή. Περιμένω τη μάνα μου, μου είπε ότι θα έρθει τώρα στο σπίτι εδώ πέρα που μένω στη Θεσσαλονίκη για να έρθει να δει και το τατού αλλά να δει και εμένα. Και η αντίδρασή της πιστεύω θα είναι λίγο περίεργη γιατί δεν το έχει δει. Δεν ξέρει καν ποιο θα είναι το σχέδιο γιατί δεν το έχω δημοσιεύσει καν κάπου. Δεν ξέρει καν πού το χτύπησα. Οπότε έχει μείνει πάρα πολλές μέρες με την περιέργεια. Και πιστεύω όταν έρθει εδώ πέρα μπορεί και να φρικάρει λίγο. Δεν μου έλεγε μη χτυπήσει τατού. Πόσο μάλλον μου έλεγε χτύπα ένα τατού, ωραία είναι τα τατού. Οπότε ίσως της αρέσει και πάρα πολύ κιόλα. Γενικά το τατού τώρα φαίνεται κάπως έτσι. Φαίνεται πολύ καλύτερο γιατί δεν έχει και τα κοκκινάκια από γύρω. Να σας δείξω τώρα και με την κάμερα εδώ πέρα για να το δείτε τώρα σε τι κατάσταση είναι. Κοίτα, γενικά θα μου πεις, Chris, πώς και αποφάσισες το σχέδιο Rick and Morty? Δεν είναι ότι αντιπροσωπεύει κάτι ή ότι δείχνει κάτι, ξέρω εγώ, που θα με στιγματίσει στο μέλλον. Είναι ένα σχέδιο που απλά μου άρεσε. Ήταν custom made και αυτό μου άρεσε πολύ παραπάνω γιατί ξέρω ότι αυτό το σχέδιο θα το έχω μόνο εγώ. Ο πόνος ήταν πολύ αρκετός. Ήταν αρκετός γιατί χτυπούσα ένα τεράστιο τατού, το πρώτο μου τατού και ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Τώρα αν έκανα καλά, δεν ξέρω. Αν θα το μετανιώσω. Κοίταξε, πολλά πράγματα σίγουρα μπορεί να τα μετανιώσουμε στο μέλλον. Αλλά για να το αποφάσισα τώρα. Να πήρα, να δώσω το ok στον εαυτό μου να το κάνει αυτό. Μάλλον την περίοδο που το έκανα απλά μου άρεσε. Μπορώ να το δικαιολογήσω αυτό στο μέλλον. Να ξέρεις το τραγούδι βίντεο αυτό. Τι κάνεις μάνα? Νομίζω ξέρω τι θέλεις να πεις, Έλα, δες. Μικρό. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Ω, χρυσό, μάνα. Sorry. Ακριστή. Σ' άρεσε? Πάρα πολύ. Ωραίο δεν είναι? Δες και το χρώμα. Πάρα πολύ άρεσε. Αλλά ξέρεις τι? Εσύ δεν θα μπορείς να το δεις, θα το δούμε μόνο εμείς. Γιατί δεν μπορώ να το βλέπω? Θα πρέπει να γυρίσει. Έλα ρε μάνα, αυτό το βλέπω, να το. Ναι, αλλά πρέπει να γυρίσει το κεφάλι να δούμε.